Καταφέρνεις να τα περάσεις, κάποια πράγματα δεν καταφέρνεις να τα περάσεις. Τώρα πιστεύουμε με μια νέα πολιτική ηγεσία στη Γαλλία, με μια Μέρκελ που πολιτικά είναι πια καθίσταται καθημερινώς όλο και πιο αδύνατη, πιστεύουμε ότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις έτσι ώστε και τα σημεία αυτά που προείπα να περάσουμε, αλλά και να κερδίσουμε κάτι που δεν είπα στην αρχή και έπρεπε να το πω, τον δημοσιονομικό χρόνο που χρειαζόμαστε, γιατί χρειαζόμαστε μια διετία, τριετία, όσο μεγαλύτερο χρόνο, έτσι ώστε να μην αναγκαστούμε να καλύψουμε τα όποια δημοσιονομικά κενά με φόρους που θα πρέπει οπωσδήποτε να μαζέψουμε και αν δεν καταφέρουμε να τους μαζέψουμε να πρέπει ξανά να πάμε στον κόσμο. Ήδη έχουν αποδεχθεί από ό,τι φαίνεται οι ηγεσίες της Ευρώπης την παράταση αυτού του δημοσιονομικού χρόνου και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω όμως και να σας πω πέραν όλων των άλλων ότι ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε κανένας θα συζητούσε σήμερα για επαναδιαπραγμάτευση αν δεν υπήρχε ένα μνημόνιο να επαναδιαπραγματευτείς. Διότι αν δεν υπήρχε το μνημόνιο, θα υπήρχε η πτώχευση. Και αν υπήρχε η πτώχευση, δεν ξέρω τι θα διαπραγματευόταν ο καθένας. Και πραγματικά πολλές φορές αναρωτιέμαι, επειδή τίθεται και το ζήτημα καλά, μιλάμε για μια καταγγελία του μνημονίου και δεν έχει απαντηθεί και περιμένουμε σήμερα τον κύριο Τσίπρα να μας απαντήσει. Καταγγέλει στο μνημόνιο τα 106 δισεκατομμύρια που κουρέψαμε, που γλιτώσαμε, που δεν θα πληρώσουμε. Τι θα γίνουν αυτά, αν τα αναζητήσουν οι άλλοι, τι θα κάνεις. Οι επόμενες δόσεις που περιμένουμε χρημάτων και πάνω στις οποίες στηριζόμαστε για να πληρωθούν ακόμα και μισθοί και συντάξεις, τι θα γίνει αν δεν τα πάρουμε. Πώς δηλαδή θα βολευτείς, τι θα κάνεις. Θα κόψεις χρήμα, γι' αυτό λέμε ότι η καταγγελία του μνημονίου χωρίς να γίνει διαπραγμάτευση, χωρίς να υπάρξει μια συζήτηση, χωρίς να πορευτούμε και να αναζητήσουμε διαφορετικούς τρόπους, είναι κινήσεις επικίνδυνες, κινήσεις που οδηγούν στη δραχμή και εμείς στην κυριολεξία τρέμουμε αυτό το ενδεχόμενο και θα πρέπει να το τρέμει και ο ελληνικός λαός, γιατί αυτό διατυπώνει, ξαναλέω, δημοσκοπικός σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ότι δεν θέλει καν να σκέφτεται η μεγάλη πλειοψηφία ότι μπορεί να επανέλθουμε στη δραχμή. Σας έχω, κλείνω εδώ με τα γενικά πολιτικά θέματα και είμαι πρόθυμος να συζητήσουμε και όποια άλλα θέλετε στις ερωτήσεις που θα μου διατυπώσετε, για να πω ότι είχα πραγματοποίησα μια συνάντηση προχθές με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Βενιζέλο, για να συζητήσουμε κυρίως θέματα του τουρισμού πέραν της προεκλογικής περίοδου που ήθελε να ενημερωθεί πως πάνω στη Δωδεκάνησο και ενημέρωσα τον πρόεδρό μας σχετικώς για την πορεία και τις αναμονές μας, αλλά ήθελα περισσότερο να τον ενημερώσω για την κρίση που διέρχεται ο τουρισμός αυτή την περίοδο. Έχω μοιράσει και σε εσάς, τον καθένα από εσάς, ένα άρθρο που δημοσίευσα την περασμένη Δευτέρα στην εφημερίδα Ναύτε Μπορική, που μου έκανε την τιμή να φιλοξενήσει αυτό το άρθρο, στο οποίο άρθρο θέτω το ζήτημα της διαχείρισης της κρίσης. Λέω δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή, εξαιτίας της απίστευτης αβεβαιότητας που έχουμε οδηγηθεί, επειδή ακριβώς επιπολέως πάμε σε αυτές τις εκλογές, ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε μια κυβέρνηση και να μην αντιμετωπίζουμε αυτά τα τεράστια προβλήματα τώρα, εξαιτίας αυτής της αβεβαιότητας έχουμε περάσει μια πολύ μεγάλη κρίση στον τουρισμό, διότι ο μεν κόσμος ξεκινάει και λέει τι να κάνω τώρα, θα έχουν κυβέρνηση αυτή, θα έχουν δραχμή, θα έχουν ευρώ, θα είναι εντός Ευρώπης, θα είναι εκτός Ευρώπης και είναι λογικό ο κόσμος να έχει τις δικές του απορίες, αλλά από την άλλη έχουμε και τους tour operators, έχουμε και τους παράγοντες του τουρισμού που ξεκινήσανε ξαφνικά να θυμούνται μήπως πρέπει να βάλουμε ρήτρες σε δραχμές, να ξεχνάνε ότι πρέπει να πληρώσουν τις προκαταβολές, να ξεχνάνε τα συμβόλαια που έχουν υπογράψει, να θυμούνται ξαφνικά ότι δεν βγαίνει και είδατε τι έγινε με το μεγάλο ιταλικό πρακτορείο που αποφάσισε ξαφνικά εκεί είπε διακόπτω, tour operator είναι αυτός που είπε ξαφνικά διακόπτω τέρμα τα συμβόλαια. Και αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Ξέρω ξενοδοχεία σε νησιά μικρότερα από την ΚΟ που είχαν κλείσει να λειτουργούν μόνο με αυτόν τον πράκτορα και στην κυριολεξία οδηγούνται σε αδιέξοδο, οδηγούνται σε οικονομικό πνιγμό αυτές οι μονάδες.
επειδή το αποφάσισε κάποιος tour operator που εκμεταλλεύεται αυτή την κατάσταση, είναι προφανές ότι την εκμεταλλεύεται και θέλει να δει προσφορές. Αυτά όλα θέλω να σας θυμίσω ότι τα είχα πει και στην βασική μου προεκλογική ομιλία και στις συναντήσεις που είχαμε, ότι αν δεν έχουμε κυβέρνηση μετά τις εκλογές της 6ης Μαΐου, θα δείτε τους εκβιασμούς, θα δείτε τους tour operators να μην δίνουν προκαταβολές, θα δείτε να έχουμε κρατήσεις, ενώ η Ελλάδα είναι ένας αγαπημένος τόπος που θέλει να τον επισκεφτεί ο καθένας. Δυστυχώς, αντιμετωπίζουμε σήμερα αυτή την κρίση και εγώ σε αυτό το άρθρο θέτω το ζήτημα και προς τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον υπηρεσιακό, καταλήγοντας ότι ανεξαρτήτως του ότι ο χαρακτήρας της κυβέρνησης είναι υπηρεσιακός, εγώ δεν πιστεύω ότι μια υπηρεσιακή κυβέρνηση μπορεί να είναι ένας παρατηρητής που παρατηρεί και παρακολουθεί μια πολύ άσχημη κατάσταση και δεν έχει υποχρέωση να αντιδράσει και να προλάβει κάποια πράγματα. Και βάζω μια σειρά από προτάσεις, αφού πρώτα ενημερώνω ότι κατά την δική μου εκτίμηση θα έπρεπε να συγκληθεί αμέσως μια ομάδα διαχείρισης της κρίσης που έχει ο τουρισμός μας, να καλέσει ένα εκπρόσωπο από κάθε κόμμα, να καλέσει ένα εκπρόσωπο από τους κοινωνικούς φορείς του τουρισμού, να καλέσει έναν εκπρόσωπο από τα συναρμόδια υπουργεία που σχετίζονται με τον τουρισμό και να διαχειριστούμε αυτή την κρίση. Και προτείνω και μια σειρά από μέτρα που θα έπρεπε αυτή η υπηρεσιακή κυβέρνηση να εξετάσει. Το πρώτο μέτρο που πρότεινα ήταν κάτι που είχα προτείνει και στο παρελθόν, αλλά τώρα εν ώψη της κρίσης δεν ξέρω και πώς έχουμε την πολυτέλεια να μην το εξετάζουμε πια με πολύ πιο δυναμικό τρόπο. Είναι η μείωση του σπατώσιμου στα αεροδρόμια της χώρας, κάτι που θα βοηθούσε πάρα πολύ μέχρι το τέλος του χρόνου, μιλάω, για να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση. Το προτείνω, το γράφω, το έχω υπογράψει, έχω αναλάβει δηλαδή την ευθύνη της πρότασής μου, όπως επίσης προτείνω να εξεταστεί και η περίπτωση του να εξαγγείλουν τα κόμματα, γιατί αυτό πρέπει να γίνει δυστυχώς νομοθετικός, αλλά να υπάρξει μια εξαγγελία από όλα τα κόμματα με πρωτοβουλία του υπηρεσιακού πρωθυπουργού για μείωση στον συντελεστή το ΦΠΑ στην εστίαση, τότε που το ανεβάσαμε και δημιούργησε τεράστια προβλήματα. Και λέω ότι μια εξαγγελία τέτοια, ανεξαρτήτως το ότι πρέπει να περάσει από Βουλή, ανεδήλωναν οι πολιτικοί αρχηγοί ότι στην πρώτη Βουλή είμαστε έτοιμοι να περάσουμε κάτι τέτοιο, θα έφερνε ένα διαφορετικό πνεύμα στην αγορά. Για το μέτρο του σπατώσιμου δεν χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση. Είναι θέμα που μπορεί να γίνει με κοινή υπουργική απόφαση. Είναι θέμα που μπορεί να γίνει με απόφαση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Άρα είναι καθαρά θέμα της βούλησης της πολιτικής να κρίνει αν συμφέρει αυτό το μέτρο να ληφθεί ή όχι. Παραλλήλως, πρότεινα σε αυτό το άρθρο να γίνουν επαφές με όλους τους φορείς, αυτή η ομάδα διαχείρισης της κρίσης, να επικοινωνήσει με τις πρεσβείες μας, να επικοινωνήσει με τα γραφεία του ΕΟΤ στο εξωτερικό, να επικοινωνήσει με όλες τις ομογενειακές οργανώσεις, να κινητοποιήσει δηλαδή όλο το φάσμα του ελληνισμού για να καταδείξουμε ότι όλες αυτές οι ανησυχίες που έχει ο κόσμος σε σχέση με την Ελλάδα είναι θεωρητικές ανησυχίες και ότι ο τουριστικός προορισμός της πατρίδας μας, η Κος, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Κρήτη, η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά, όλα τα μέρη που λειτουργεί αυτή τη στιγμή ο τουρισμός δεν εμφανίζουν κανένα απολύτως κίνδυνο να σκέφτεται ο τουρίστας να έρθει εδώ πέρα ή να μην έρθει επειδή μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Γιατί ό,τι και να συμβεί, ο τουρισμός θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Αλλά εδώ φτάσαμε tour operators να λένε ότι πάρτε και παραπάνω μετρητά μαζί σας, γιατί μπορεί να γυρίσουν ξαφνικά στη δραχμή και να μην έχετε χρήματα. Αν λοιπόν οι κύριοι tour operators λένε τέτοια πράγματα, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη προσπάθεια θέλει έτσι ώστε να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση. Επίσης αναφέρομαι στην επαφή που θα πρέπει να γίνει από αυτή την ομάδα διαχείρισης της κρίσης με αεροπορικές εταιρείες τακτικών δρομολογίων και χαμηλού κόστους, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε όσο γίνεται περισσότερο κόσμο που μπορεί να έρθει εδώ πέρα. Και από ό,τι πληροφορήθηκα, δεν το έχω επιβεβαιώσει ακόμη, ο Πρωθυπουργός, νομίζω ότι ο υπηρεσιακός Πρωθυπουργός ανέλαβε κάποιες πρωτοβουλίες, όχι ότι το έκανε εξαιτίας μου, μπορεί να συνετέλεσε και το δικό μου άρθρο, αλλά φαντάζομαι θα είχαν τους ίδιους προβληματισμούς και τις ίδιες σκέψεις και κάποιες πρωτοβουλίες έχουν αναλυθεί. Εύχομαι να είναι στη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει βεβαίως να σας πω ότι και ο κύριος Βενιζέλος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ,
κατά την συνάντηση που είχε χθες με τους φορείς του τουρισμού, είχε προηγηθεί δική μου συνάντηση, επανέλαβε ότι η δική μας θέση είναι και ο ΦΠΑ στην εστίαση να γυρίσει στο επίπεδο που ήταν πριν, δηλαδή στο 13% στην Αθήνα από 23% είναι τώρα, αν θυμάμαι καλά, και στο επίπεδο που ήταν στη Δωδεκάνωση που ήταν ακόμη χαμηλότερα, και στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου. Αλλά επίσης ο κύριος Βενιζέλος αναφέρθηκε σε μείωση του ΦΠΑ συνολικό στο τουριστικό προϊόν. Άρα το ΠΑΣΟΚ μπορώ να πω ότι πέραν του ότι είχε ένα πρόγραμμα για τον τουρισμό, το οποίο εγώ σας παρουσίασα πολλές φορές προεκλογικώς, έρχεται σήμερα να προσθέσει και κάποια μέτρα άμεσα που μπορούν να βοηθήσουν για την κρίση που περνάμε. Και λυπάμαι που θα το πω, αλλά δεν έχω δει κανένα άλλο κόμμα, δυστυχώς, να παρουσιάζει ένα πρόγραμμα για τον τουρισμό. Ο κύριος Σαμαράς περίμενε να εξαγγείλει ο κύριος Βενιζέλος τα μέτρα για τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση και για τον τουρισμό, για να αποφασίσει να συμπεριλάβει στα 17 του μέτρα που εξήγηλε προχθές μια αναφορά σε μείωση του ΦΠΑ στον τουρισμό, και να επισκεφτεί, από ό,τι με πληροφόρησαν, και το ένα από τα κτίρια του Υπουργείου Τουρισμού στην Οδό Αμαλίας, εκεί που ήμουν εγώ πριν. Αυτό δεν είναι καμιά σημασία. Μακάρι να ακολουθήσουν και άλλοι. Ωστόσο, θέλω να το επισημάνω και το θεωρώ σημαντικό. Ο καθένας μιλάει, ο καθένας αναφέρεται στο τι θα κάνει, θα έχουμε, δεν θα έχουμε δραχμή το ένα και το άλλο, και κανένας δεν έχει τοποθετηθεί για το τι θα κάνει με αυτό το τόσο μεγάλο κομμάτι της οικονομίας μας, που είναι ο τουρισμός και που εμάς μας αφορά. Ξαναλέω, το ΠΑΣΟΚ είχε το πρόγραμμά του, το εφήρμοσε το πρόγραμμά του, το ίδιο θα ακολουθούσε με μεγαλύτερο πάθος. Προστίθενται τώρα τα μέτρα αυτά και περιμένω να ακούσω και τους άλλους φορείς σε σχέση με το τι θέλουν και τι σκοπεύουν να κάνουν. Φοβάμαι όμως ότι μπορεί και να μην αναφερθούν καθόλου. Πέραν όμως από τη διαχείριση της κρίσης που θα πρέπει να γίνει σε κεντρικό επίπεδο, και εγώ δεν έκανα αναφορά σε αυτό το άρθρο στο τι θα πρέπει να κάνουν οι τοπικές κοινωνίες, γιατί είναι θέμα που θα πρέπει να το δούμε εμείς εδώ τοπικά, οφείλουμε και εμείς εδώ τοπικά να ενεργοποιηθούμε όλοι οι τουριστικοί προορισμοί, και στην Κρήτη και στη Ρόδο και στην ΚΟ, εδώ στην ΚΟ που είμαστε, να ενεργοποιηθούμε για να διασφαλίσουμε ότι τα πράγματα δεν θα πάνε κακά. Και πρέπει, λυπάμαι που το λέω, να χτυπήσω όχι απλώς ένα κουδουνάκι, μια πολύ βαριά καμπάνα, και να πω ότι τα πράγματα δεν μοιάζουν να πηγαίνουν καλά. Το ιστορικό ρεκόρ που πετύχαμε πέρσι δεν πρόκειται, όπως φαίνεται, να το πλησιάσουμε, και χρειάζεται να ενεργοποιηθούμε, και παρακολουθώ το τι γίνεται και ανησυχώ και θέλω να παροτρύνω, για να μην πω θέλω να απευθύνω έκκληση στους φορείς, ότι πρέπει να προχωρήσουν σε όλα εκείνα τα μέτρα που χρειάζονται, έτσι ώστε να έχουμε τον τουρισμό που χρειαζόμαστε. Έχω δει ότι γίνονται κάποιες κινήσεις με τις εταιρείες χαμηλού κόστους, αλλά αυτές δεν αρκούν. Εδώ θα πρέπει να τελειώνουμε. Δεν θα επεκταθώ σε αυτό το θέμα, γιατί εγώ είμαι εδώ σήμερα για τα προεκλογικά ζητήματα. Επιφυλάσσομαι, αλλά κρούω τον κόδωνα του κινδύνου και προειδοποιώ. Δεν έχουμε την πολυτέλεια, τα 400 εκατομμύρια των επιβατών που διακινούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη με τις εταιρείες χαμηλού κόστους, να αδιαφορήσουμε ή να τα αγνοήσουμε. Δεν έχουμε το δικαίωμα. 8 πόλεις στην Ελλάδα ολόκληρη λειτουργούν αυτή τη στιγμή με εταιρείες χαμηλού κόστους. Ο καθένας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Ξαναλέω, δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή. Μετά τις εκλογές θα έχουμε τον καιρό, όμως την προειδοποίηση αυτή, την έκκληση αυτή που απευθύνω αυτή τη στιγμή, την απευθύνω γιατί ο χρόνος τρέχει, γιατί και στο άρθρο που έχω στην αυτεμπορική έχω πει ότι έχουμε μπροστά μας τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, έχουμε τους late bookers που όλοι πια ξέρετε ότι το ποσοστό τους είναι πάρα πολύ μεγάλο, άρα πρέπει να κινητοποιηθούμε να κερδίσουμε ό,τι περισσότερο γίνεται. Και να το κάνουμε αυτό, για να μην έχουμε τον Οκτώβριο να ψάχνουμε αν θα πληρώσουμε τις επιταγές ή όχι, για να μην ψάχνουμε τις επιχειρήσεις που μπορεί να κλείνουν, για να μην ψάχνουμε τόσα μύρια όσα άλλα που μπορεί να έρθουν. Και όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι θα έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση, θα πορευτούμε στην ευρωπαϊκή μας πορεία χωρίς να κινδυνεύσει η παραμονή μας στο ευρώ, θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες, έτσι ώστε η Ελλάδα επιτέλους να δει κάποια στιγμή
ένα ορίζοντα φωτεινό και να πούμε και εμείς οι Έλληνες ότι μπορούμε να προχωρήσουμε. Εγώ πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή αποτελεί δύναμη εγγύησης σε αυτή την πορεία. Ξαναλέω ότι ο κόσμος ψήφισε με τον τρόπο που ψήφισε στις εκλογές της 6 Μαΐου. Αντιλαμβάνομαι απολύτως, το έλεγα και στις ομιλίες μου, ότι μπορεί να εκφράσει την δημόσια αγανάκτηση, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε ανάγκη πια μια σταθερή κυβέρνηση. Σκεφτείτε ο καθένας από εσάς, αν δεν ήταν στην ομάδα